Πρέπει να ξέρεις ότι ενώ ο Καραμαλής έπρεπε να φέρει και ο ίδιος τον άλλον στην εξουσία, να μην χαλάσει το διπολισμό δηλαδή. Το Γιώργο τον Παπανδρέου. Βέβαια. Την ίδια ώρα τα τηλεγραφήματα των Αμερικανών εμφανίζουν αυτό το παλικάρι, το μεγάλο παλικάρι της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το Γιώργο τον Παπανδρέου. Ως τον προθυμότερο των προθύμων. Τους λέει... Εγώ θα τα παγώσω όλα, μην ανησυχείτε με τους Ρώσους. Τα γράφουν όλα οι Αμερικανοί πρέσβεις. Εγώ τέρμα τελείωσε. Τάξε αυτά τα χαρτιά. Λίγο. Τάξε. Όλα είναι μέσα. Είναι μέσα στο στήμα. Και να δούμε τώρα, γιατί αυτά που λες είναι σημαντικά. Δεν αναπαραγούνται. Ο μόνος που τα βγάζει είσαι εσύ και εγώ αυτή την ώρα. Εσύ που έχεις φιλοξενούμενο και εγώ που τα βγάζω στις εκπομπές μου κατά καιρούς. Έχεις δει κανένα μεγάλο κανάλι να αναπαράγει WikiLeaks? Μόνο να δεις τι πλούσια θεματολογία έχουν οι Αμερικανοί, πώς θεωρούν υπαλλήλους τις προσωπικότητες της πολιτικής ζωής, πώς τους έχουν διαβαθμίσει, λένε εξαιρετικός φίλος, πολύχρονη επαφή, άνθρωπος... Έχουν και για δημοσιογράφους. Έχουν και για δημοσιογράφους. Όχι, αλλά έχω ένα καταπληκτικό WikiLeaks σε αυτό το τεύχος, που λέει πώς επιχειρείται από πλευράς Αμερικανικής πρεσβείας ένα τόπο που ουσιαστικά είναι αριστερόστροφος, να γίνει διείσδυση στα μέσα. Αν και πιστεύω ότι. Αναφέρει ονόματα, μήπως έχει τίποτα και για μας. Όχι, δεν έχει ονόματα. Ούτε για σένα, δεν βρήκα για σένα τίποτα. Δεν βρήκα για σένα τίποτα. Υπάρχουν για γνωστούς συναδέλφους. Εγώ ναι. Δεν θα κάνω αξιολόγηση. Μην πούμε ονόματα τώρα. Όχι. Άλλωστε ο καθένας μας έχει και τις άκρες του. Έχει και τις σκιές του και τις λαδιές του και όλα. Αλλά δεν λέω αυτό. Εγώ λέω, μιλάω για να κατανοήσω κι εγώ και όσοι με διαβάσουν. Πώς φτάσαμε όμως εδώ. Μάλιστα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Μέρκελ πίεζε τον Καραμαλή σε διάφορα θέματα και όχι μόνο για τον Σκοπιανό. Εγώ τα γράφω. Ο Σαρκοζή ήταν εντάξει άνθρωπος μέχρι του σημείου που έφυγε ο Κωστάκης. Ήταν εντάξει. Τρελαινόταν που και που γιατί ζητούσε να αγοραστούν Ραφάλ και τέτοια, ας πούμε. Περιγράφω λοιπόν διάφορες ιστορίες, όπως επίσης πρέπει να ξέρεις και τα μηνύματα που του στέλναν οι μυστικές υπηρεσίες του Καραμαλή. Δηλαδή υπήρχε ένας άνθρωπος. Έχει ενδιαφέρον όμως μετά τις αποκαλύψεις αυτές, οι οποίες έρχονται για πρώτη φορά, οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες αυτές που μας λες. Τι θα κάνει το περιβάλλον Καραμαλή και τι θα κάνουν και οι μυστικές υπηρεσίες. Βέβαια, εγώ δεν περιμένω μυστικές υπηρεσίες να πούνε ότι συμφωνούμε απολύτως με τον Γιώργο Τράγκα. Γιατί τι μυστικές υπηρεσίες. Εγώ έχω τα χαρτιά. Παραδείγματος χάρη, ήταν ένα παλικάρι μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία, ο κύριος Πράις, ο οποίος είναι στο Εθνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα, οικονομικός ακόλουθος τότε, ο οποίος φώναζε κάθε πρωί μες στην πρεσβεία, δώστε μου κρέας να ταΐσω το τέρας. Εννοούσε πληροφορίες κατά του Καραμαλή, τις οποίες προωθούσε στο CIA. Γιατί δώστε μου κρέας να ταΐσω το τέρας, εμένα πήγε σε άλλον πολιτικό το μυαλό μου. Give me beef, έλεγε. Να ταΐσω το monster. Αυτά λοιπόν, έχω και την κάρτα του μέσα εγώ. Πολύ καλός άνθρωπος και φίλος. Έχω και την προσωπική του κάρτα. Και είχε επισημανθεί, κοίταξε. Εξαιρετικό ΕΕ, παιδί, η ΕΕΠ δεν είναι άχρηστη. Εξαιρετικό εμείς παιδί. Εμείς κάναμε υποκλοπές στους Αμερικανούς. Εμείς. Και εμείς. Αυτά δεν συγχωρούνται. Και εμείς κάναμε υποκλοπές και είχαμε υποκλέψει όσα λέγανε. Τα δημοσιεύω. Ρε Γιώργο, δεν φοβάσαι με αυτά που λες τώρα. Γιατί σου λέει τώρα. Γιατί δεν φοβηθώ να σου πω κάτι. Πώς σου λέει τώρα πάει ο Τράγκας να χαλάσει την πιάτσα τώρα της Αμερικανικής κατασκοπίας. Ίσα-ίσα, όχι, με συγχωρείς. Εγώ μεγάλωσα με Coca-Cola, Marlboro, με χολιγουντιανές ταινίες, με το Ανήκομενο στην Δύση. Σαφώς είμαι υπέρ της Ατλαντικής Συμμαχίας όταν βλέπω καμιά καλή ιστορία. Αλλά έχω αρχίσει να βλέπω ότι αυτό εξελίσσεται σε ένα κανιβαλισμό που δεν έχει να κάνει με πολιτικά φρονήματα και δεν έχει να κάνει και με τάξεις, με τίποτα. Εμείς εδώ υποψήφιο με τον Τσίπρα. Μπανανία. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής μπορεί ο Τσίπρας αύριο να εκφράζει ευρεία κλίμακα του ελληνικού λαού. Παραδείγματος χάρη, γιατί να με εκφράζει εμένα πλέον ο Αντώνης, ο φίλος μου που τον στήριξα. Ο κ. Σαμαράς. Γιατί λέει ότι δεν είναι ούτε. Ναι, γιατί είχε ακουστεί ότι θα είσαι υποψήφιο. Είχε ακουστεί ότι θα είσαι και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία. Με ξέρεις για άνθρωπο που έχω κάνει πολλά λάθη στα 47 μου χρόνια. Όχι. Έχω κάνει. Αλλά με ξέρεις να κάνω και μεγάλα λάθη. Όχι. Εντάξει, ναι, σε αυτό είναι. Μου έκανε εντύπωση. Λέω τώρα. Κοίταξε, έχουν γραφτεί κατά καιρούς όταν κατέβω με το λαό, όταν κατέβω με το αυτό. Κάποτε ερχόντουσαν σπίτι μου και μου λέγανε να πάω με το Πασόκ. Ιστορίες, διάφορα.
ανάλογα με τη συμπεριφορά τη δημοσιογραφική μου στην εκάστοτε περίοδο που ήμουν απέναντι σε μια εκτελεστική εξουσία. Και η οποία βέβαια αλλάζει. Και επειδή θεωρούν εμάς τους δημοσιογράφους μια χρήσιμη ύλη για να προωθήσουν τα εκλογικά ποσοστά τους, οφείλω να πω στους φίλους τηλεθεατές, συντρίψτε τους. Οφείλω να πω στους φίλους τηλεθεατές, αυτό το 15,5 που λέει ότι έχει το Πασόκ, κάντε το 9, 8, 7. Αυτό το 21,5, το χαμηλότερο ιστορικό που είχε ποτέ από την εποχή που ο αείμνηστος Εθνάρχης ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία και πήγε για άλλο για άλλο τη χώρα. Και πού να πάει, Γιώργο, κατά την άποψή σου? Πού να πάει? Να σου πω, θα προκύψουν σχήματα. Αυτή τη στιγμή οι μάγκες, οι οποίοι είναι ακροδεξιοί και οι τρεις σχηματισμοί, διότι είναι ακροδεξιοί, άμα διαβάσεις αυτό το περιοδικό αύριο, θα διαβάσεις μόταμο, έχω τη συμφωνία της 26ης για πρώτη φορά. Επειδή άκουσα τον φίλο μου τον κύριο Πρετεντέρη να λέει, με το δίκιο του άνθρωπος. Μήπως ξέρει και κανείς, λέει, την έχει διαβάσει. Την είχαμε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, πρόσεξε, τη δημοσιεύουμε και την αναλύουμε με 5 καθηγητές, τον Βαρουφάκη, τον Καζάκο και άλλους. Και αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η ακροδεξία, επάνω η συγκυβέρνηση, η χουντική, η τριμερής, θα πάει να υπογράψει αλυσόδεμα της χώρας. Θα πάει να υπογράψει δηλαδή μια πλήρη εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, όπου αυτά που μεταδίδεις κάθε πρωί και σχολιάζεις, και είμαι πραγματικά ευτυχής που ήρθα στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Αυτά που σχολιάζεις αθρηστικά δείχνουν τη μαζική, το μαζικό πογκρόμ κατά των στρωμάτων του λαού. Αυτά τα οποία οδηγούν την τρίτη ηλικία στον αποτεφρωτήρα. Τι να κάνει, πες με έναν άνθρωπο 65 χρονών, 63, 67, 68, αν του ξημερώνει κάτι καλό στις χρονικές, στα χρονοδιαγράμματα που του δίνει ο Βαγγέλης, ο Βενιζέλος ή οι ξένοι. Πες μου για ένα παιδί στην παραγωγική ηλικία που, όπως λένε οι συνάδελφοί σου εδώ και εσύ, δεν βρίσκει δουλειά ή πέφτει σε ένα είδος απικίας δουλεμπορίου που του λένε 400, 500, 550 και αν θέλεις και αν κάτσεις και τα λοιπά. Μιλάμε για τον απόλυτο εξευτελισμό. Εγώ ντρέπομαι που ταξιδεύω και πολύ στο εξωτερικό. Δείχνεις διαβατήριο, σε κοιτάνε υπογωνία. Πηγαίνεις κάπου να φας, τον καρσόνι, αν σε πάρει είδηση ότι μιλάς ελληνικά και τα ξέρει, περισσότερο ξέρω. Ναι, δίνεις παραγγελία και ζητάει προκαταβολικά τα λεφτά. Όχι, αλλά σε κοιτάει περίεργα. Πριν σου φέρει το φαΐ. Το λοιπόν, κηδεία, μου το έλεγε ένας, πήγε λέει, αυτή, είχε πάει στην Αγγλία για δουλειές, παρήγγειλε να φάει. Αυτή πρόσεξε, το πάνε και τα λεφτά πρώτα. Το πάνε τώρα. Πρόσεξε, εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα, το οποίο μεταξύ άλλων ο Μάρκ Ρος έχει δώσει μια συνέντευξη στο Κράτη Παρασκευή. Ο Μάρκ Ρος είναι της Μοντ και συγγραφέας των βιβλίων για την Goldman Sachs και τα λοιπά. Είναι διάσημος συγγραφέας. Είναι νόμιμο να βάλεις κάποιο τραπεζίτη σε μια θέση. Για τον κύριο Παπαδήμο. Και μάλιστα σε θέση πρωθυπουργού. Είναι νόμιμο να βάλεις για τον κύριο Παπαδήμο. Για τον Μόντι. Ηθικό είναι. Όταν ένας άνθρωπος ζήμωσε το επαγγελματικό DNA του όλη την καριέρα του με την κερδοφορία των τραπεζικών οργανισμών. Η δουλειά του βέβαια ήταν. Ακριβώς. Ναι, λες όμως. Ο καθένας στο είδος του και ο Δημήτρης ο καφέδες. Δεν μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ζυμωμένος σε ένα DNA. Εχθές είπε μια κουβέντα, τον πρόσεχα, διότι θέλει να φύγει ο άνθρωπος χωρίς να πει και πολλά ψέματα. Είπε, αυτό, με συγχωρείς που καταπνώ, αυτό δεν είναι μπόρα που θα περάσει. Είπε στους Έλληνες, γιατί ακούει που λένε στις δημοσκοπήσεις τα θαλασσινά κανάλια, τα μεγάλα κανάλια, τα αστεριανά κανάλια, ακούει που λένε ότι όλοι αποδέχονται Παπαδήμου και μόνο ένα 40% είναι, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην επεξεργασία των αριθμών της Goldman Sachs χρόνια και των τραπεζών, σου λέει κάτσε, μην πιστεύουν εδώ οι άνθρωποι ότι έρχεται καμία ανακούφιση. Δεν είναι ανάγκη εγώ να βρεθώ στο στόχαστρο για 3, 4, 5, 7 μήνες, 6. Και έτσι λέει, αυτό δεν είναι μπόρα, λέει, που θα περάσει. Είναι... Αυτό λέει έχει βαθύ χρόνο. Δεν μου λες, δεν Γιώργο, βλέπεις να γίνονται εκλογές ή να τραβάει? Κοίταξε να σου πω, αυτά που λέει ο Σαμαράς τα πιστεύει και 19 Φεβρουαρίου λέει οι εκλογές, τέρμα. Ναι, ναι, τα πιστεύει και δεν τα πιστεύει. Έχει κάνει 300 κολοτούμπες τον τελευταίο καιρό.
Θέλεις να είναι πιεζόμενος, θέλεις να είναι αναγκαλισμένος πλέον με τη διαπλοκή όπως παλαιότερα την εποχή της πολιτικής άνοιξης. Θέλεις να κάνει αβάντες στο Πασό και στον πρώην συμφοιτητή του. Θέλεις να τον εκβιάζουν από μέσα και από έξω. Όπως και να έχει, δεν μπορεί να ξεκινάς με ένα τεράστιο φωτεινό όχι. Διότι θα σου πω που τα ξέρω εγώ από μέσα γιατί είπε το όχι τότε και παραμύθια στον κόσμο. Το όχι το είπε γιατί δεν ήθελε να μονοπολίσει το πεζοδρόμιο η κομμουνιστική αριστερά. Ήταν κάτι που του το είχα πει και εγώ. Το δεύτερο όχι που είπε ήταν γιατί ερχόντουσαν οι περιφερειακές εκλογές και έπρεπε να έχει να πει κάτι αντιμνημονιακό, μήπως και σηκώσει κάπως τα ποσοστά του. Σε παρακολουθούν και εδώ όπως τρίτο... βλέπεις με ενδιαφέρον. Ναι, μια ναι. μεγάλη παρέα, μια μεγάλη συντροφιά. Ναι. Είναι ο κύριος Δημήτρης Οβόλας. Ναι, να τον καλημερίσω, τον καλωσορίσω. Τον αγαπώ πολύ. Είναι ο εκδότης εφημερίδας στο Ποντίκι, ο Αντώνης Οδελατόλας. Να είστε καλά, ωραία. Και είναι ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, ο κύριος Αμυράς. Να είναι καλά και ο κύριος Αμυράς. Σε παρακολουθούσαν όλοι με ενδιαφέρον. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι, κοίταξε να σου πω κάτι, με τον πυρήνα των στελεχών που έχει ο κύριος Αμαράς. Έχει ας πούμε ένα πυρήνα της πολιτικής άνοιξης και τον κύριο Αβραμόπουλο που προέρχεται από μια τυρόπιτα στο Διόνυσο και ένα κίνημα ελευθερών πολιτών. Εμένα να μου επιτρέψετε καλά, είναι πολύ φίλος μου ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά στα πολιτικά του έχω πει ότι εγώ θα του ασκώ κριτική όπως νομίζω εγώ. Είναι πάρα πολύ φίλος μου ο κύριος Αβραμόπουλος. Σκέψου να μην ήταν δηλαδή, τι θα του έλεγε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όσο την κάνω αυτή τη δουλειά. Πρέπει στοιχειωδώς με τις υπερβολές μου και τις αυθαιρεσίες μου να την κάνω όσο μπορώ πιο σωστά. Διότι τι να πω στον κόσμο, να βγαίνω και να λέω το πρωί στο ραδιόφωνο και τι να πεις και εσύ που είσαι ακριβώς στον ίδιο δρόμο και ο κύριος Αντώνης. Τι να πούμε στον κόσμο, ότι όλα αυτά που τεκταίνονται, που υπογράφονται είναι για το καλό της πατρίδος όταν αθροιζόμενα τα δάνεια το 2020. Δεν θα είναι στο 2009. Κάνουν λάθος. Καταρχάς, είναι τόσο βρωμιάριδες που δεν λένε κάτι απλό. Πες μας το σημερινό χρέος πόσοι είναι οι τόκοι. Να δούμε αν μπορούμε να προσφύγουμε βάσει του διεθνούς δικαίου και να κηρύξουμε επαχθές ένα τμήμα. Πες μας την τελευταία δεκαετία πόσους τόκους πήρες, πόσα κάστα ταμεία του κράτους και πόσα έμειναν ως προκαταβολή τόκων έξω. Ο Τσοβόλας τα ξέρει καλά. Γιώργο μου. Μπορεί να στα πει ο Τσοβόλας. Γιώργο μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε, το ευρώ θα γίνει αθέατο και κάτι ακόμη μιλάνε και λένε στην Κομισιόν ότι συγκρούονται με τις αγορές. Μπούρδες. Είναι πιόνια των αγορών. Αναδεικνύονται μέσα από τις επενδυτικές τράπεζες και τις μεγάλες τράπεζες, Deutsche Bank, Goldman Sachs κτλ. Είναι άνθρωποι των τραπεζών. Αποδείχθηκε ότι μέσα σε 2 μήνες καλλιέργησαν κλίμα για να τοποθετήσουν 3 πρώην υποδιευθυντές, υποδιοικητές της Goldman. Αποδείχθηκε όλα αυτά που λένε είναι παραμύθια και μας... πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι σε περίπτωση που μια οικονομία καταραίει είναι η καλύτερη ευκαιρία για όλους αυτούς να κερδίσουν πολλά. Αυτό που έρχεται είναι φοβερό. Α, και κλείνοντας, επειδή είμαι οπαδός της κυρίας Μέρκελ, ναι, η οποία αποτελεί ψηφίστηκε μια προέκταση της γερμανικής φιλοσοφίας, ναι, έχω βγάλει ένα συντηδάκι, το οποίο είναι μια ανθολογία όλων των παραδοσιακών ελληνικών τραγουδιών. Έχω γράψει μια όπερα εγώ, η οποία λέγεται «Τα πολιτικά μου νάτα» και έχει μια γραβούρα από οίκο του Αμβούργου. Είναι από οίκο του Αμβούργου, όπως καταλαβαίνετε. Μπράβο, Γιώργο, πάρα μπράβο. Πολύ τη γερμανική φιλοξενία. Μπράβο Γιώργο, είναι αγαπώ εγώ πολύ χαίρομαι. Τη γερμανική φιλοξενία. Έχεις γράψει και εσύ. Για πέστε μου κάτι για να το συζητήσετε. Πιστεύει ότι αναγκαστικά ο κύριος Βενιζέλος. Πώς είναι ο τίτλος, είπες, πώς είναι ο τίτλος? «Τα πολιτικά μου νάτα». Είναι η ανθολογία του ελληνικού τραγουδιού. Πρέπει να είστε φίλοι των ελληνικών ριζών. Είναι όλα τα τραγούδια που τραγουδήθηκαν κατά καιρούς και αφιερώθηκαν στην αχλαδιά του Βερολίνου, τον κύριο Βεστερβέλε. Καταλαβαίνετε. Σε όλους αυτούς τους φιλέλληνες, οι οποίοι δεν μας βλέπουν κάτω εκεί. Και η είδηση είναι ότι έγραψε και τραγούδι. Είναι ανθρώπων, πειραματόζων, που μπορούν να έχουν ζωή μέσα στον Πιτγενάο που στείλουν. Κατάλαβε. Και μπορούν, αγαπητέ Γιώργο, αυτοί οι άνθρωποι να σε θεωρούν και εσένα και εμένα και κυρίως αυτούς που είναι αδύναμοι, που δεν έχουν πρόσβαση πουθενά, να τους θεωρούν τροφή για οικονομικά κρεματόρια.